Σίδηλα ονομαζόταν κάθε γυναίκα με μαντική ικανότητα. Τα αρχαιότερα ελληνικά κείμενα που δεν φτάνουν πριν από τον 6ο αιώνα π.Χ. κάνουν λόγο για μία και μοναδική Σίδηλα. Ο πρώτος που κάνει λόγο στον πληθυντικό αριθμό για Σίδηλες είναι ο Αριστοτέλης. Οι Σίδηλες είχαν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά. Γεννιόντουσαν με το προφητικό χάρισμα και γι' αυτό θεωρούνταν υπάρξεις ανάμεσα στους θεούς και τους ανθρώπους. Ζούσαν πολύ περισσότερο από τους ανθρώπους. Και οι Σίδηλες παρέμειναν παρθένες, αναγκαία προϋπόθεση για την επαφή τους με το θείο. Αντίστοιχα με τον θεό της μαντικής Απόλλωνα που κρατούσε λύρα, αυτές κρατούσαν τη Σαμβίκη, ένα είδος τριγωνικής λύρας. Ενίοτε προφύτευαν στη φύση, είτε μέσα σε σπήλαια, όπως η Κυμαία Σίδηλα, είτε πάνω σε μια πέτρα που την κουβαλούσαν μαζί τους, όπως οι Ιεροφύλοι. Σύμφωνα με τον Λακτάντιο που μεταφέρει πληροφορίες από τον Βάρονα, οι Σίδηλες ήταν 10. Η πρώτη ήταν από την Περσία, η δεύτερη από τη Λιβύη, η τρίτη από τους Δελφούς, η τέταρτη των Κυμερίων στην Ιταλία, η πέμπτη από την Ερυθρέα, η έκτη από τη Σάμο, η έβδομη από την Κύμη της Καμπανίας, ονομαζόταν Αμάλθια, η Ροφίλη ή η Δημοφίλη, η όγδοη ήταν από τη Μαρπισό της Τροϊκής Επικράτειας στον Ελίσποντο, η έναντι από τη Φρυγία, η δέκατη από το Τιβούρ, το σημερινό Τίβολη στην επαρχία Λάτιο, της Ιταλίας και ονομαζόταν Αλμπουνέα. Λατρευόταν σαν θεά κοντά στις όχθες του ποταμού Άνιο στο Λάτιο και λεγόταν ότι στην κήτη του βρέθηκε το άγαλμά της με ένα βιβλίο στο χέρι. Η Σάμια Σίδηλα ονομαζόταν Φυτό. Από την καταγωγή τους φαίνεται ότι οι σχετικές με τις παραδόσεις Σίδηλες ξεκίνησαν από την Ανατολή. Με την πάροδο του χρόνου και κάτω από την επίδραση πολιτικο-θρησκευτικών παραγόντων και σκοπιμοτήτων, δημιουργήθηκαν μια πλούσια συλλογή από συμβουλικούς θεσμούς, των οποίων η επίδραση έφτασε μέχρι το Μεσαίωνα αλλά και την Αναγέννηση, κάτι που αποτυπώνεται στις τοιχογραφίες του Μιχαήλ Αγγέλου στην Καπέλα Σιξτίνα στο Βατικανό, όπου έχει ζωγραφίσει 5 Σίδηλες. Η Ερυθρέα Σίδηλα συγχαίρεται ενίοτε με την Κυμαία της Καμπανίας που έπαιξε σημαντικό ρόλο στους ρωμαϊκούς μύθους. Της αποδίδονται τα ονόματα Δημοφίλια, Μάλθια και Ιεροφύλη, προφήτευε μέσα σε ένα σπήλαιο. Ο Απόλλωνας της επέτρεψε να ζήσει τόσα χρόνια όσα η κόκκι της Άμμου που θα μπορούσε να συγκρατήσει στη χούφτα της, αρκεί να μην επέστρεφε στις Ερυθρέες. Δεν ήταν μόνο όμως ο Μιχαήλ Άγγελος ο οποίος ζωγράφισε τις Σίδηλες. Στο ναό της Παναγίας της Ειρήνης στη Ρώμη, 4 Σίδηλες έχει ζωγραφίσει και ο Ραφαήλ. Περίφημα είναι για τα σιβηλικά βιβλία. Σύμφωνα με τα ρωμαϊκά έγγραφα, οι προβλέψεις της Σίδηλας που είχαν περάσει σε γραπτά κείμενα ήταν ορθές ή ακριβείς σε τέτοιο βαθμό ώστε ο Ταρκίνιος, ο υπερήφανος, ο 7ος και τελευταίος βασιλιάς της Ρώμης, αγόρασε τα κείμενα πληρώνοντας ένα τεράστιο χρηματικό ποσό και πλέον θεωρήθηκαν κρατικό μυστικό. Στον ιερό ναό της Παναγίας της Πυλιανής στο Πυθαγόριο της Σάμου πιθανολογείται ότι στεγάζονταν στην αρχαιότητα το φημολογούμενο μαντίο της Σίδηλας της Φυτό. Αυτό είχε μαντέψει και την μετάβαση του φιλόσοφου Πυθαγόρα στην Κάτω Ιταλία και την περαιτέρω εξέλιξή του. Η Σαμία Σίδηλα όμως φιλοξενείται και ως έργο τέχνης στη Φλωρεντία και στην μοναδική για τα έργα τέχνης που φιλοξενεί, Uffizi Gallery. Η Σαμία Σίδηλα είναι έργο του Giovanni Francesco Barbieri το 1657. La 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 la.